συνέντευξη τύπου του αγώνα Αχιλλέας. Λογισάρες Αχιλλέας Ομοκού, θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Αχιλλέα Καβά, που είναι προπονητής του Χρυσομέλου. Καταρχήν, ευχηθώ σε όλους τους δεκατές σας, χρόνια πολλά, να είναι η καινούργια χρονιά με υγεία και χωρίς πολλά προβλήματα. Το ίδιο έχουμε και στην ομάδα του Λογισάρες, μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, πολύ αρχική, με πολύ καλό, πολύ καλά επεξήματα. Ευχηθώ στους συνάδελφους του κ. Στήλο τα καλύτερα. Να σωθεί γρήγορα και στο σώστε να πετύχει το στόχο του και να είναι όμως πιο εύκολο από εμάς. Το παιχνίδι νομίζω ότι πέρα τέχει φυγής. Εμείς ήρθαμε στο παιχνίδι λαγωμένοι. Είχαμε για το κύριο δικό μας να έχεις 5 απουσίες τις βασικές του Κεϊτά, του Μπουγιώτα, του Τσιλίκα, του Κάπου και του Γιοντάση. Νομίζω ότι είναι πολύ τέλεια να ζητάμε ότι κάποιο παραπάνω το παιχνίδι. Απλά ήρθαμε να είμαστε εξοπλίσει, δεν τα καταφέραμε. Η ομάδα του Αχιλλέα ήταν το μάθημα τη κεφάλι για την αρχή. Εμείς προσπαθήσαμε, αλλά λογικά υποκύψαμε, γιατί δεν είχαμε τις δυνάμεις να τα απεξέλθουμε. Συνεχίζουμε. Το μάθημα αυτό για μας, όσο και αν φαίνεται παράξενο, δεν ήταν στους στόχους μας. Στόχο μας είναι και εκεί που παίζουμε το Λίγα Φεραίρο, εκεί είναι το μάθημα που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Φυλάξαμε τους παίκτες με τις κάρτες, είχαμε τις κάρτες ακριβώς, δεν είχαμε πετάξει κάρτα. Οπότε συνεχίζουμε στο άλλο μάθημα. Τώρα, η μοίρα έτσι είναι, οι προπονητές είναι να βάλουν την ευθύνη στις ήττες. Οι νίκες είναι πάντα έχουν πολλούς πατεράδες, όπως ξαναδεί. Οι ήττες είναι ορφανές. Συνεχίζουμε, θα παλέψουμε για το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε το λόγο στον προπονητή της ομάδας μας, τον Απόστολο Στήλο. Και εγώ με τη σειρά μου, λόγω των ημερών, να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Και περνώντας το παιχνίδι, ο στόχος επιτεύχθη. Μια άνετη νίκη με καλό ποδόσφαιρο. Επί ενός αντιπάλου που σίγουρα δεν είναι αυτός που παρουσιάστηκε σήμερα, είχε σημαντικές απουσίες και μάλιστα οι παίχτες που λείπαν ήταν οι παίχτες, οι ποιοτικοί παίχτες του αντιπάλου. Δεδομένων των απουσιών, το παιχνίδι φάνηκε εύκολο για μας, γύρισε γρήγορα προς το μέρος μας. Και ευτυχώς μπορέσαμε και βάλαμε και όλους τους πιτσιρικάδες που έχουμε και θέλουμε να δώσουμε χρόνο συμμετοχής και σε άλλα παιδιά. Διαχειριστήκαμε το παιχνίδι έτσι ώστε να πάρουν χρόνο συμμετοχής και άλλα παιδιά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και από την απόδοση των παιχτών και από το γεγονός ότι επιδεικνύουν σοβαρότητα, παρότι ο αντίπαλος παρουσιάστηκε με αδυναμίες λόγω των απουσιών. Οι παίκτες που παρουσιάστηκαν σοβαροί και αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Να τους δώσω ξανά συγχαρητήρια, να ευχηθώ καλή συνέχεια στον αντίπαλο προπονητή και είμαι σίγουρος ότι με τις επιστροφές των ποδοσφαιριστών ο Αχιλλέας Δημοκού θα είναι αξιόλογο σύνολο και θα μπορέσει να παλέψει την κατηγορία. Ήταν ευεργετικό το ότι την προηγούμενη εβδομάδα έμεινες σε αγωνιστικούς ρυθμούς με το κύπελλο και δεν είχες την πάυση όπως είχε η ομάδα του Δημοκού. Σίγουρα. Μας κράτησε σε καλό ρυθμό. Είχαμε συνέχεια και σίγουρα μας βοήθησε. Επικρατήκαμε από τον αγωνισμό, αλλά σίγουρα σε αυτό το τομέα μας βοήθησε. Ευχαριστώ. Εμείς από την πλευρά μας, Αχιλλέας, να σε ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, χρόνια πολλά με υγεία και να ευολουθούν οι προσπάθειες για την παραπονή σας και τους στόχους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλό καλύτερο.